Γεια σα, παιδιά! Επειδή χθε κάναμε podcast με τον Κλήτο και δεν είχαμε τη δυνατότητα ε, να τα πούμε τηλεοπτικά, κάνω ένα πολύ σύντομο βιντεάκι, επειδή είστε λάτρεις των βιντεακίων, ε, σχετικά με του αγώνε ε, που έχουμε στην Basket League. Δηλαδή, ε, Λάρισα Κολοσσό και Άρισμα Αθηναϊκό, έτσι για να παίξετε και λίγο κάτι να παίξουμε όλοι μαζί, να δούμε πώ θα μα πάει. Χθε, βέβαια, στο podcast. Οπότε, μπείτε στο basketplus.gr για να το δείτε το podcast. Έχουμε δώσει προβλέψεις και ο Κλήτος και ο Χρήστος Γκάλης και εγώ, αλλά επειδή στη βράση κολλάει το σίδερο και σίγουρα τα πράγματα όσο πλησιάζουν τα παιχνίδια ε, ίσως αλλάξαν κάποιες έτσι, δικές μας σκέψεις τουλάχιστον, όχι τίποτα άλλο. Σα ε, σας δίνουμε, πάμε να δούμε τι γίνεται όσον αφορά στα παιχνίδια. Λάρισα Κολοσός λοιπόν, το ξανασκέφτηκα το θέμα και βλέπω ότι έβγαλε και ειδικά παιχτών, οπότε ε, παραμένουμε στον Άσο και στο over 154. Όμω, τώρα πάμε στα, στα ειδικά των παιχτών. Λάρισα ακολουθώ. Θυμίζω ότι είναι στι 5 το παιχνίδι και ότι κέρδισε η Λάρισα στο πρώτο παιχνίδι την Κυριακή μέσα στη Ρόδο. Μούντι 16-1,75 πιστεύω θα βγει. Μα, Μάριτ 13-1,75 πιστεύω θα βγει. Κρουμπάλι 9,5-1,87 θα βγει και πιο πιθανό από του Μάριτ. Ζάρα 7,5 είναι 3 τρίποντα σε περίπτωση που η Λάρη θα κερδίσει, ο Ζάρε θα πρέπει να σκοράρει, εννοείται. Αλλιώ δεν βγαίνει το σενάριο. Άρα θα πάμε και εκεί. Τσαρέλη 6,5 ε, ναι, με φάου κτλ. Μπέρζιν 6,5-1,90. Αν του βάλουμε όλου ναι, σημαίνει ότι θα βάλουν ναι, 29, 38, 45, 51, 57. Λοιπόν, πιστεύω ότι οι θα το βγάλουν. Ο Φλόιντ 14,5 ναι, ο Βίλιαμ 12,5. Στο περίπου, ο Μίλλερ στο 11,5 και αυτό στο περίπου. Ο Κιμ Τιλίς στο 7,5 νομίζω όχι, ο Πότ 6,5 νομίζω ναι. Ο Μαργαρίτης 6,5 νομίζω ναι και για να δούμε τα double-double που μας αρέσουν. Ο Κρουμπάλη 3,35 είναι μικρό αλλά μπορεί να το κάνει. Ο Μάριτς 4,30 δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει 10 rebound. Ο Σον Μίλλερ επίσης 9,25 είναι πολλά αλλά αν ο Κολοσσός Έλληνα είναι ανταγωνιστικός θα πρέπει ο Αμερικανός να κάνει κάτι δηλαδή να πάρει τη rebound και να βάλει και πάνω από 10 πόντου. Και ο Κιμ Τιλί, 15,5. Δεν νομίζω ότι ούτε ο Μπουκ το πιστεύει ότι ο Κιμ Τιλί μπορεί να πάρει 10 πόντου και 10 rebound. Μακάρι το παιδί να πάρει, αλλά δεν το βλέπω. Άρη Παναθανικό, ο Χρήστο χθε είπε ότι ο Άρη θα κερδίσει. Μακάρι να δούμε και τρίτο μάτι κτλ. Νομίζω ότι η ομάδα του Καστρίτη θα είναι καλύτερη βεβαίω. Άρα το κρατάμε αυτό στα ειδικά παικτών. Ο Κάων 14,5 τον δίνει outsider να το βάλει. Επειδή παίζει με τον και θα είναι η άμενα δύσκολη. Εγώ λέω ότι αν ο Άρης θέλει να μείνει στο παιχνίδι και θα, επειδή θα είναι πιο μαχητικό, τουλάχιστον στο ξεκίνημα, εντάξει, μετά άμα με ξαναφύγει το σκορ, ο Πανθυνακός θα έβαλε 10 στα 10 δίποτα, τότε όντω ε, κτλ. Τον έχει ο Τσάντερ, εγώ λέω ότι ο Κάουαν θα βάλει πάνω από 14. Το πληρώνει 2 αυτό. Ο Κέλι 14,5, 2,08, ο Κέλι δεν μου τα λέει πολύ καλά. Ο Τζου στον 10,5, 3 καρφώματα και καμιά βολή, ναι. Ο Βίλιαμ 9,5. Εντάξει, είπαμε, αν ο Άρη θέλει ανταγωνιστικό, πρέπει να βάλουν όλοι αυτοί. Λόκετ 6,5, ok, Νετζίπογλου 5,5, το πιστεύουμε πολύ θα το βγάλει, Έτσι, γιατί θα πιέσει και τα λοιπά, θα αποστάρει τον Παπαπέτρου και τα λοιπά. Νέντοβις 14,5, ok, Παπαπέτρου 14,5, ο Κάρο το 10,5, ο Ντάριλ Μέικον 11, το βλέπω πιο πιθανό από όλα αυτά, Παπαγιάννης 10, 1,80, δεν άσχημο και Μποχωρίδη 5,5-2,25. Μποχωρίδη την Κυριακή έβαζε τα πάντα. Νομίζω το 2,25, 5,5. Τώρα ανάλογα πόσο θα παίξει, επειδή νομίζω θα παίξει πολύ, είναι πολύ καλή επιλογή. Το 2,25 του Μποχωρίδη. 5,5 πόντου ρε φίλε, δύο τρίποντα. Εντάξει, θα μου πει δεν σουτάρει. Ε, αλλά σε κανένα pick and roll, σε κανένα side κτλ. θα βγει μόνο του. Οπότε αναγκαστικά θα σουτάρει. Double double cow 5,80. Δύσκολο. Τζου στον 8, ναι. 570 και Παπαγιάννη σε 4,5 Παπαπέτρο 14, ο Κάρο Γουάιτ 25. Νομίζω ότι ο Τζούστον, αρκεί να παίξει αρκετό χρόνο, τέλο πάντων πάνω από 20 λεπτά, νομίζω ότι μπορεί κουτσά στραβά να το, να το καταφέρει. Έτσι, ε, Όχι ότι και ο Κέλλη δεν μπορεί, αλλά νομίζω ότι ο Τζούστον μπορεί να το καταφέρει. Λοιπόν, αυτέ είναι οι επιλογέ μα για το στοίχημα. Σήμερα έχει επίση εφέ Καρσίγιακα 7 η ώρα. Βαλένθια Μπασκόνια, 10 η ώρα. Είναι προημητελκή του Ισπανικού Πρωταθλήματο. Είναι πρώτο παιχνίδι. Το Εφέ Καρσίγεγα είναι 1-12. 1-12 η Εφέ Πρωταθλήτρια Ευρώπη. Φιέστα κτλ. Φενέρ Μπαξέν Ταρουσάφακα, ημιτελικό. Έχει περάσει ήδη Φενέρ. Πέρασε την Πούρσα Σπορ. Με την Ταρουσάφακα, νομίζω θα κερδίσει. Και Βλερμπάν Σολέ, προημητελκή στη Γαλλία. Πρώτο παιχνίδι. Βλερμπάν Σολέ, Βλερμπάν Σολέ, Βλερμπάν Σολέ. Θα και λιμό Διζόν στι 9 το παιχνίδι αυτό. Εδώ μπορεί να γίνει μια έκπληξη 2,47 το διπλό. Αυτά έτσι, σαν σύντομη έτσι, βολτίτσα γύρω από τη στοιχηματική παύλα μπασκετική επικαιρότητα. Για να είστε έτσι λίγο ενημερωμένοι, θα το έχουμε αυτό το βιντεάκι τώρα στο κανάλι μα και το βράδυ κανονικά εκπομπή μετά του αγώνε. Οπότε, see you later, alligator.